Ψάχνουμε τώρα πάλι από την αρχή το τι έχει συμβεί και το τι έχει γίνει. Πώς νομίζεις εσύ ότι θα τελειώσει αυτή η έρευνα σε σχέση με εσένα? Πιστεύεις ότι αν ένας άνθρωπος εμπλέκεται σε μια τέτοιου είδους ιστορία, αξίζει να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, λαμβάνοντας υπόψη τι έχει συμβεί στη ζωή του, πώς έχει φτάσει εκεί αυτός ο άνθρωπος και ποια νομίζεις ότι θα ήταν η τιμωρία που θα έπρεπε για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται σε μια τέτοια ιστορία? Η πιο μυστηριώδης εξαφανίση στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Κάκτος. 22 μυστηριώδεις εξαφανίσεις ανθρώπων ανηλίκων και ενηλίκων που σημειώθηκαν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιχειρείται μια λεπτομερής καταγραφή αυτών των εξαφανίσεων που πιθανόν λίγοι γνωρίζουν, λίγοι θυμούνται, ωστόσο κάποιοι δεν ξέχασαν ποτέ. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδος. Ειρήνη, εδώ, σε μένα. Λοιπόν, καλώς ήρθες στα Ίγνωση Σκοτάδι. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Θυμάσαι που είχαμε κάνει μία συνέντευξη πριν 11 μήνες και νομίζω ότι είναι η πιο αποκαλυπτική συνέντευξη που έχει γίνει. Χωρίς να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά νομίζω ότι ήσουν πολύ απελευθερωμένη και μίλαγες από μέσα προς τα έξω. Ναι. Ενώ τώρα έχεις πιεστεί. Λοιπόν, θέλω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω, η αλήθεια είναι. Και είναι σημαντικό αυτό να γίνει, για να μπορέσω κι εγώ να καταλάβω, αλλά και εσύ να σκεφτείς κάποια πράγματα, αλλά και ο κόσμος που θα δει αυτό το βίντεο, να σε δει λίγο πιο καθαρά. Και όχι στοχευμένα σε κάτι συγκεκριμένο, να είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα. Οπότε, εδώ θα πούμε μόνο αλήθειες. Σωστά? Ναι. Συμφωνεί? Ωραία. Πάμε. Αρχικά θέλω λίγο να ξεκινήσω με τη μαμά. Τη βιολογική τη μαμά. Α. Δεν λέμε ονόματα, απλώς τι γινόταν με τη μαμά, γιατί από όσο ξέρω και μου είχες πει και στην πρώτη συνέντευξη, δεν ήταν καλή ζωή. Τι όχι, έκανε η μαμά? Είχαμε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή γινόντουσαν σκηνικά? Διάφορα. Πες μου κάτι, ας πούμε, έτσι. Περιέγραψέ μου μια εικόνα που σου έχει στιγματίσει. Μια εικόνα. Ναι, μια εικόνα. Περιέγραψέ μου ένα σκηνικό που είχε γίνει. Θύμωνε? Όχι θύμωνε, απλά μας είχε παρατήσει και είχε φύγει. Οπότε το στίγμα που έχεις εσύ είναι περισσότερο η αδιαφορία της ή ήταν και κακοποιητική? Και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές. Ναι. Όταν λέμε κακοποιητική, τι έκανε περιληπτικά? Δύσκολο αυτό. Σήκωνε χέρι? Περίμενα πότε θα έρθει ο μπαμπάς, να καταλάβεις. Ο μπαμπάς έπαιρνε τη δική σου πλευρά? Ναι, πάντα. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, τουλάχιστον για μένα. Ναι. Δηλαδή, η μαμά ήταν το πρόβλημα στην οικογένεια? Ναι, για λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Θα καταλάβεις τώρα, έχω ψηλό βρει μαζί της. Είχες ποτέ μιλήσει με κάποιο ψυχολόγο για αυτά που περνούσε με τη μητέρα σου? Όχι. Αυτό που έγινε με το αδελφάκι σου, ναι, έχει κάποια σχέση η μητέρα σου? Δεν γνωρίζω. Okay. Είχες όμως πολύ στενή σχέση με, με την αδελφή σου, έτσι? Ναι. Ήταν μικρό. Όλοι έπρεπε να είμαστε από πάνω της. Της είχες αδυναμία? Ναι. Τι σημαίνει για σένα ο μήνας ο Φεβρουάριος? Δύσκολος είναι. Δύσκολος? Όσο και να μην το καταλαβαίνουν οι άλλοι, είναι δύσκολος. 4 Φεβρουαρίου ή 6?
4. Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα. Οπότε το 4 Φεβρουαρίου για σένα είναι ένα στίγμα. Ναι. Με τη μαμά, πότε σταμάτησες να έχεις οποιαδήποτε σχέση μαζί της? Σταμάτησα λίγο πέρυσι που έγινε όλο αυτό με τα παιδιά, που είχε βγει και έλεγε πράγματα και τώρα ήρθα, δηλαδή τώρα τους δύο τελευταίους μήνες έχω έρθει λίγο πιο κοντά μαζί της. Α, ξαναμιλάς μαζί της? Πιο κοντά δηλαδή, θα πούμε ένα γεια, τι κάνεις. Δεν έχω παράπονο, στον χρόνο του παιδιού ήταν δίπλα μου τώρα. Αυτή έκανε το δίσκο. Ναι. Την έφτιαξε, δηλαδή μόνη της. Σαν φίλη μιλάτε? Σαν φίλη δεν έχω πολλά. Έχω λίγα και καλά. Τι? Απλά σεβάστηκα αυτό που έκανε, δηλαδή για τη μικρή τώρα, στις 17. Θέλω όμως να καταλάβω ποιο ήταν το πρόβλημα που σου είχε δημιουργήσει. Σήκωνε το χέρι της? Σήκωνε το χέρι της και ήταν οι καταστάσεις πρίγης που δεν τις ήθελα εγώ. Όσο και να μην το έδειχνα. Πες μου μία-δύο καταστάσεις να καταλάβω λίγο. Θέλω να καταλάβω. Δεν ήταν σωστή. Δεν ήξερε πώς να φερθεί. Ήταν βίαιη. Ήταν βίαιη. Δεν ήξερε καν τρόπους να μιλήσει. Να μου εξηγήσει και εμένα κάποια πράγματα. Υπήρχε λεκτική βία? Ναι. Δεν ήξερε δηλαδή παρά να κάτσει να με οδηγήσει ότι αυτό είναι έτσι. Δεν πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι έτσι. Σε τι ηλικία σου έκανε αυτό? Μέχρι τα 15-16. Και πώς είναι δυνατόν από ένα παιδί να απαιτείς να καταλαβαίνει? Έλα μου ντε. Γι' αυτό λέω ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πόσο έχω μεγαλώσει. Αυτό θέλω να καταλάβω. Δώσ' μου λίγο μια καλύτερη εικόνα αυτής της κατάστασης. Δεν είχε κάτι από την αρχή να μου εξηγήσει κάποια πράγματα, πώς πρέπει να είσαι, πώς πρέπει να είσαι στο σχολείο, πώς πρέπει να μαθαίνεις κάποια πράγματα. Περίμενα, ας το πάρουμε αλλιώς. Σε είχε πιάσει ποτέ να σου πει ότι σ' αγαπάει? Στην κηδεία της κόρης μου. Σου είπε ότι σ' αγαπάει? Ναι. Για πρώτη φορά? Ναι. Δεν σου είχε ξαναπεί ποτέ? Τι σου έλεγε σχέση με τα συναισθήματά της προς εσένα? Δεν το έδειχνα ποτέ. Δηλαδή, μπορεί να λέει ότι μου έχει τη μεγαλύτερη αδυναμία, όπως δείχνει, αλλά δεν το δείχνει σε μένα. Εμένα αυτό δεν μπορεί να μου κάνει κάτι. Οπότε από τη στιγμή που δεν μου το δείχνει, σαν μάνα μου, να το βλέπω από τους γύρω μου. Δεν είναι όμορφο. Οπότε η μητρική αγάπη σου έχει λείψει πλήρως? Ναι. Πες μου για τον πατέρα σου. Αυτός είναι ο αρχοντάς σου. Ναι. Αγάπη πραγματική? Ναι. Σε προστάτευε? Πεθαίνω για αυτόν τον άνθρωπο. Σε προστάτευε? Πάρα πολύ. Έχεις επαφή καλή? Ναι, όλη μέρα. Δηλαδή, την περίοδο που ζούσες με τη μαμά και τον μπαμπά. Ναι. Ήσουν κοντά στον μπαμπά? Ναι, πιο πολύ. Άλλο που μετά μας πήρε και φύγαμε, τον αφήσαμε μόνο του. Πάλι όμως εγώ και τα εκεί να βρίσκω πάντα πάτημα με τον μπαμπά. Έμπαινε μπροστά. Ναι, πάντα. Πάντα. Σουστά. Δεν την άφηνε ποτέ να με ακουμπήσει. Σουστάθηκε στα παιδιά? Ναι, με το παραπάνω. Και ειδικά στο τελευταίο παιδί τώρα, στο δεύτερο. Κοίταγε να βρίσκει τρόπους να έρχεται Αθήνα στο νοσοκομείο, να ρωτάει τους γιατρούς, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί. Και μόνο στο αυτοκίνητο κάτω, γιατί δεν αφήνανε πάνω. Ναι. Τους στήχησε πάρα πολύ. Τι άλλο σε έχει στιγματίσει στην παιδική σου ηλικία? Όλα αυτά με τη μαμά. Δεν ήταν σωστή ούτε απέναντι στον πατέρα μου, ούτε σε εμάς. Και όλο αυτό εμένα δεν μου άρεσε. Mm-hmm. Έβλεπες άλλες οικογένειες οι οποίες ήταν δεμένες και... Όχι αυτό μόνο, δεν κοίταγα τους άλλους, δεν με ενδιαφέρει για τους γύρω. Απλά δεν φερόταν καλά στον πατέρα μου. Δεν μου άρεσε πράγματα που έκανα. Και εγώ ήθελα να τα πω στον πατέρα μου και δεν μπορούσα. Ναι. Η αδελφή σου πώς έφυγε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι θυμάσαι από αυτό? Ότι είχαν πάει κάποια στιγμή στο νοσοκομείο. Μας είπαν απλά ότι πρέπει να τη δίνουμε λίγη περισσότερη. Πώς το λένε? Να τη δίνουμε περισσότερο σημασία. Ναι. Mm-hmm. Γιατί και καλά τα κάνει, λέει, για να μας τραβήξει την προσοχή. Μετά από 20 μέρες έφυγε όμως. Εσύ όταν έφυγε, πού ήσουν? Ήμασταν όλοι εκεί. Εγώ, η αδερφή μου. Ναι. Όλα τα παιδιά. Πώς αντέδρασε η μαμά στο χαμό του παιδιού? Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι? Όχι. Πόσο ήσουν τότε? Νομίζω 13. Νομίζω. Η μαμά, λες ότι ήταν γενικώς άγρια, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά μαζί σου. Ήταν επιθετική και με την αδελφή σου? Όχι. Όχι. Ήταν πιο μικρή. Ήταν πιο μικρή. Μάλιστα. Και ο μπαμπάς ήταν ο καλύτερος? Ναι. Σε όλο. Σε όλο τους αγαπάει? Ναι. Συνήθεια το δείχνω.
Εσύ το έχεις εκφράσει? Ναι, πολλές φορές. Mm-hmm. Πώς ξαφνικά... Αν είναι κάτι που με κρατάει δηλαδή και είμαι εντάξει, είναι ο πατέρας μου. Ναι. Yeah. Πώς ξαφνικά άρχισες να νιώθεις ότι έχεις περισσότερο ενδιαφέρον προς το γυναικείο φύλλο? Αυτό δεν θα σου απαντήσω. Οκ. Okay. Τα αφήνουμε. Ας το αφήνετε πολύ. Οκ, οκ. Ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ρωτάω γιατί θέλω να γίνω. Μπράβο, ναι. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο καλύτερα τη ζωή σου και την πορεία σου. Όμως είχες και σχέσεις και με άντρες, έτσι. Ναι, με δύο. Ναι. Με δύο διαφορετικούς, έτσι. Δηλαδή τα παιδάκια που έκανες. Όχι, είναι από τον ίδιο πατέρα. Είναι από τον ίδιο παπά. Ναι. Πες μου για αυτόν τον παπά, πώς ήταν γενικά η στάση του? Καλή ήταν η στάση του, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Δεν είχες κάποιο παράπονο? Όχι, εντάξει. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί? Δεν ήμασταν αρκετό. Λίγο, ε. Τα παιδάκια ήταν υπό την. Δηλαδή το ήθελες, το επιθυμούσατε και οι δύο. Να. Και πώς καταλήξατε να χωρίσετε? Δεν ήθελα εγώ. Τι σε οδήγησε όμως αυτό? Εγώ δεν ήθελα. Δεν μπορεί να μη θέλεις έτσι? Όχι, απλά ήθελα μόνο τα παιδιά. Δεν ήθελα κανένα στη ζωή μου. Γενικά, είμαι ένας άνθρωπος, δεν θέλω εύκολα. Ξέρεις τι δεν έχω καταλάβει. Είμαι δύσκολος άνθρωπος, δηλαδή, για να δεθώ με κάποιον. Ναι. Ναι. Δηλαδή, κάτσε, πόσο χρονικό ήσασταν μαζί? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή... Ούτε πέντε. Ούτε πέντε? Ούτε πέντε μήνες. Ούτε πέντε μήνες? Ούτε. Απλά είμαι εγώ χαρακτήρας του οποίου δεν δένομαι εύκολα με ανθρώπους. Ναι, αλλά το να κάνεις ένα παιδί με κάποιον είναι και αυτό ένα δέσιμο. Ήταν υπό διάφορες συνθήκες. Άστο, μην το ψάχνεις. Ναι. Το έχεις μιλήσει με τον εαυτό σου γιατί έγιναν αυτά δύο παιδάκια? Μαζί του? Όχι, και ούτε πρόκειται. Δεν θέλω. Εκείνος έδειξε ενδιαφέρον για τα παιδιά? Γιατί μιλάμε για δύο παιδιά, έτσι. Ναι, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα. Μετά από ό,τι συνέβη, σε ρώτησε τι έγινε? Με ρώτησε. Αλλά δηλαδή... είπε δεν του αρέσαν όλα αυτά που γίνανε μετά. Εκείνος πού βρισκόταν όταν χάθηκαν τα δύο παιδιά? Είχε φύγει. Δεν ήταν πια μαζί σου? Όχι. Άρα λοιπόν τη στιγμή που χάθηκαν αυτά τα δύο παιδάκια, εκείνος δεν βρισκόταν στη ζωή σου καθόλου? Όχι. Ούτε στην εγκυμοσύνη. Ούτε στην εγκυμοσύνη σου? Όχι. Καλά, και δεν προσπαθούσε. Είχε φύγει γενικά. Ναι. Τον είχε διώξει? Όχι, γενικά είχε φύγει. Είχε φύγει. Και δεν επεδίωκε να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου? Δεν ήθελα. Δεν ήθελε? Όχι. Προσπαθώ να καταλάβω όμως γιατί διαλύθηκε αυτή η σχέση της. Κάτι σε οδήγησε σε αυτό? Δεν με ένοιαζε. Να σου πω την αλήθεια, δεν με ένοιαζε. Δεν σε ένοιαζε? Όχι. Ξενέρωσες για κάτι? Όχι, απλά είπε ότι από τη στιγμή που έχω το παιδί μου μέσα μου δεν με νοιάζει κανένα. Δεν με ένοιαζε ούτε για τους γύρω μου. Συγγνώμη που θα σου το πω έτσι, αλλά νιώθω σαν να τον χρησιμοποιήσεις με έναν τρόπο απλά για να έχεις ένα παιδί, δηλαδή αυτό μου λες? Όχι, δεν ήθελα εγώ ούτε από τη στιγμή ούτε αυτός ήθελε παιδιά. Να καταλάβεις. Δεν ήθελε. Ναι, δεν ήθελε παιδιά ζωή. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι το οποίο να το πετάξω. Ναι. Ένιωθες όμως ότι έχεις το μητρικό ένστικτο? Ναι. Μετά, στις 4 Δευτέρου του 2021, που έχουμε το παιδάκι της κουμπάρας, της φίλου σου, της Κάπα. Εκεί τι γίνεται, γιατί... Δεν μπορώ να καταλάβω. Πες μου εσύ ο λόγος που το κάνω όλο αυτό. Θεωρείς ότι σε κατηγορεί και ότι... Ναι, εννοώ δεν υπάρχει και κάποια ενέργεια προς τα χαρτιά της, τίποτα. Για ναι. Το παιδί της. Δηλαδή, όταν συνέβη αυτό... Το πρώτη φορά το έκανα αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Εσείς επικοινωνούσατε πριν συμβεί αυτό? Ναι. Πριν γίνει γνωστό. Ναι. Σου μιλούσε κανονικά? Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει κάνει. Θέλω να καταλάβω, εκείνο το βράδυ σου άφησε το παιδί? Ναι, πώς. Δεν ήταν πολλές ώρες. Συνέχεια το είχε το παιδί. Έφευγε συνέχεια. Δεν ήταν πρώτη φορά. Τι σου είπε εκείνο το βράδυ, δηλαδή? Μετά, το παιδί είχε ήδη πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν είχε. Τι πρόβλημα είχε? Έπαιρνε κάποιο φάρμακο. Κάτι επιληψίας λέγανε. Έτσι λέγανε. Τώρα δεν ξέρω αν αληθεύει κιόλα. Ναι. Εκείνη λοιπόν είπε ότι πρώτη φορά σου άφησε, αλλά εσύ. Όχι, ήταν και άλλες φορές. Και με ποιο πρόσχημα σου άφηνε το παιδάκι? Με ποιο? Με ποιο πρόσχημα? Έφευγε για δουλειά. Για δουλειά. Εσύ είχες κάποια στιγμή μια σχέση μαζί της, έτσι? Να. Η οποία πώς αναπτύχθηκε, δηλαδή ήταν φίλοι στην αρχή και μετά έγινε αυτό? Αυτό έγινε και εγώ ρωτάω το Θεό πώς έγινε. Πόσο καιρό έκανε αυτή τη σχέση? Αρκετό, λέω, ναι. Πόσο? Όσο καιρό είχατε αυτή τη σχέση, ήταν ένας χρόνος? Περίπου, μπορεί, λίγους μήνες. 6 μήνες? Δεν θυμάμαι πάνω. Δεν θυμάσαι? Με τόσα... Περνάγατε καλά, ήσταν όμορφα? Όχι, δεν είχα σχέση κανονική. Ήταν μια πολύ... μπράβο σχέση απλή έτσι. Μια ελεύθερη σχέση. Ναι.
Δεν ήταν κάτι για μένα. Άρα δεν ένιωσε αγάπη. Όχι, 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 δεν ήταν ποτέ κάτι για μένα. Εκείνη ένιωσε κάτι για σένα. Δεν το γνωρίζω. Δεν σου το εξέφραζα. Όχι. Και κάποια στιγμή λοιπόν. Έρχεται, βγαίνει και μου λέει ότι φταίει για το παιδί μου. Ναι. Όταν σου άφησε το παιδί, εσύ την πήρε τηλέφωνο μετά που συνέβη αυτό. Ναι. Και άργησε να έρθει. Άργησε. Και ίδια κιόλας άργησε. Ήρθε πιο γρήγορα το αεροστερεφόρο παρά η μητέρα. Εσύ ποιον πήρες τηλέφωνο. Και τους δύο. Και τους δύο. Ναι. Και ο άλλος μου λέει, πάρε μου λέει το αυτοκίνητο. Και εγώ και κλειδιά το αυτοκίνητο δεν είχα. Αν είχες κλειδιά θα παίρνεις τα μάξι. Ναι, έτσι μου είπε. Και πάρε το αμάξι μου λέει και πήγαινε στο νοσοκομείο. Έτσι σου είπε. Ωραία. Και πώς συνέβησαν τα πράγματα, τι ήρθε ξαφνικά, ήρθε το αστυνοφόρο. Ναι, όσο μίλαγα εγώ με το αστυνοφόρο μου, οδηγούσε ο άνθρωπος το τι να κάνω. Αλλά εγώ δεν ήξερα πάνω κάτω τα πιο πολλά. Σου περίεργα. Πρώτη φορά κιόλας μου είχε τύχει αυτό. Έρχεται το αστυνοφόρο και μετά. Πήγα να το πετάξω στο καρμαντάνιο. Εγώ περίμενα έξω. Δεν ήρθαν να μου πούνε τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει. Δηλαδή, μου λέει τι έχει, τι την έχει, λέω είναι η κουμάρα μου η κοπέλα. Μου λέει πού είναι η μητέρα του. Λέω έρχεται από ό,τι γνωρίζω. Λέω το παιδάκι είναι εντάξει, μου λέει ναι. Και εγώ ξέρω ότι το παιδί είναι καλά. Περίμενε. Σου λέει ποιος ότι είναι εντάξει το παιδί. Μία γιατρός εκεί μέσα. Μία γιατρός. Ναι. Η οποία βγήκε στην είσοδο και στο παιδί. Ναι, γιατί έψαχνε τη μητέρα του παιδιού. Νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Πώς λέω, δεν είμαι η μητέρα. Τι ηλικία έχει αυτή. Πώς ήταν, θυμάσαι χαρακτηριστικά. Όχι. Ωραία. Μεγάλη κοπέλα ήταν πάντως. Ήταν ειδικευόμενη που λέμε. Πόσο χρόνο έμεινε εκεί στην είσοδο, τι συνέβη μετά. Δηλαδή είσαι στην είσοδο. Ήμουν αρκετή ώρα εκεί. Περίμενα μέχρι να έρθει η μάνα του. Οκ, okay, δεν μπήκε μέσα εσύ με του γιατρού. Όχι, μπήκα μέσα και μου βγάλαν έξω. Μου λέει πρέπει να έρθει η ίδια μητέρα. Μου λέει είσαι μητέρα στην αρχή. Λέω όχι. Πρέπει μου λέει να έρθει η μητέρα, μου λέει αρχικά. Γιατί θα φωνάξουμε κοινωνική υπηρεσία. Φτάνει. Απαγορεύεται λέει να είναι κάποιο ανήλικο με άγνωστο. Φτάνει η Κατερίνα και τι σου λέει. Κατερίνα έφτασε μετά από πολλή ώρα. Και τι σου λέει όταν σε βλέπει. Τι έχει γίνει με το παιδί μου. Τη λέω δεν γνωρίζω ακόμα. Τη λέω ρε μέσα στο παιδί. Και τι έκανε αυτή. Πήγε μέσα μετά από μισή ώρα βγήκαν. Πολλή ώρα βγήκαν. Και σαν το παιδί ζει. Τη είπε ότι το παιδί δεν ζει. Όχι εγώ. Στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο. Εσύ κατά τη διάρκεια πριν πάρει. Με πείραξε πάρα πολύ όλο αυτό μόλι το άκουσα. Με πείραξε. Πώ αντέδρασε. Δεν θυμάμαι. Περίμενε. Όταν πριν φτάσει στο. Με πείραξε πάντως και το μόνο που θυμάμαι ότι τη λέω είμαι δίπλα σου. Είπε στην Κατερίνα αυτό. Ο άντρας της που ήταν. Ποιος άντρας της. Δεν είχε κάποιον. Είχε ένα σύντροφο άλλο. Δεν ήταν ο πατέρας του παιδιού. Ο πατέρας του παιδιού δεν εμφανίστηκε. Όχι. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Για κάποιο χρονικό διάστημα δεν ήταν εκεί. Ναι. Που, μετά από πολύ χρονικό διάστημα ήρθε ο πατέρας της μικρής. Οπότε μιλήσατε έξω από το νοσοκομείο. Εγώ δεν έχει τύχει να κάτσω να μιλήσω με τον πατέρα της μικρής. Θα ήθελα όμως κάποια στιγμή. Θα το ήθελα. Καλό θα ήταν, ναι. Δεν επικοινώνησα μαζί σου ποτέ αυτό. Όχι. Αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή να μιλήσω. Οπότε, να περιγράψω κάποια πράγματα. Εσύ ήσουν με την Κατερίνα στην είσοδο. Ναι, ναι. Μετά τι συνέβη, τι κάνατε. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι φωνάξανε στην αστυνομία και με ρώτησε και εμένα να μιλήσω ότι. Κάτι είχε πει. Δεν θυμάμαι πώς θα είπαν τότε τα πράγματα. Ήρθα αστυνομικό σε σένα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Κατευθείαν, όχι. Πήγε στην Κατερίνα να τη ρωτήσει. Ναι, ναι. Και είπα, άμα χρειαστεί η Μάρτη, να μπορώ να την βάλω. Και λέει, ναι, αστυνομικό. Το μόνο, τίποτα άλλο. Ο γιατρός ήρθε τη στιγμή που ήσουν με την Κατερίνα να μιλήσει με την Κατερίνα. Ναι. Και τι άκουσε να λέει. Ότι αν χρειαστεί και θέλει η κοπέλα να μπει, να μιλήσει, να μας πει πώς ήταν το παιδί, είσαι τι χαρακτηριστικά ήταν, αυτό τίποτα άλλο. Εσύ έμενε στο νοσοκομείο μετά ή έφυγες. Εκεί ήμουνα, περίμενα πότε φύγουμε. Mm-hmm. Και τι ώρα φύγατε. Όλοι μαζί φύγαμε. Αργήσαμε. Ξημερώματα. Ναι. Όπου τι σας ανακοινώθηκε μετά για το παιδί, ότι δεν ζει. Ναι. Ήμουνα δίπλα της, αλλά ο σύντροφός της πήγε να έρθει σε αντιφάσεις μαζί μου. Ο σύντροφός της. Ναι. Μέχρι που με έφτασε σε σημείο να φύγω από το σπίτι μου, σου λέω. Τι έγινε εκεί πέρα, δηλαδή τι συνέβη μετά με το σπίτι. Εδώ έφυγα, σου λέω από το σπίτι μου, το καταλαβαίνεις, να φύγω από το ίδιο μου το σπίτι. Περίμενε. Μου την πέσανε 15 άτομα πάνω. Έμενε σε αυτό το σπίτι μαζί. Ήταν δικό μου το σπίτι. Ήταν δικό στο σπίτι. Ναι. Έμενε μαζί με την Κατερίνα εκεί. Ναι. Οκ. Okay. Μετά από την κηδεία. Τι συνέβη. Μόλις πήγαμε στο σπίτι, πήγαν όλοι, πέσανε πάνω μου. Ήσουν στο σπίτι και έρχονται ποιοι. Σύντροφός της. Ναι, και τι σου λέει. Η Κατερίνα δεν έκανε κάτι. Σύντροφός της. Τι σου είπε. Τίποτα, μου πούτε, ξοπελμό. Από το λαιμό. Ναι. Και τι σου είπε. Γιατί έγινε αυτό. Και εμένα το λέω, γιατί με ρωτάς.
Σε χτύπησε. Ναι, και έτσι σηκώθηκα, έφυγα. Πού σε χτύπησε? Κυνηγάγαμε γύρω-γύρω από το. Σε ξυλοκόπησε αυτό, μας λες. Και έτσι ήταν ο λόγος που εγώ έφυγα από το σπίτι μου. Είχε σημάδια, σε χτύπησε στο πρόσωπο. Ναι. Αυτό εσύ το ανέφερε στην αστυνομία. Μου είπε, άμα του κάνω ζημιά, θα πάθει χειρότερο. Τι του είπες, δηλαδή. Έφτασε σε σημείο να νοικιάσω άλλο σπίτι πιο πέρα, μέχρι που το έμαθε και. Περίμενε για να καταλάβω. Δεν ξέρω αν μπορώ να το βρω αυτόν τον ιδιοκτήτη. Περίμενε για να καταλάβω. Στην Πάτρα. Πήρα τα λεφτά πίσω και έφυγα. Μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, περίμενε. Δηλαδή, σε αφήνω να τελειώνεις και αυτό. Πες μου λίγο, άρχισε να σε κυνηγάει μέσα στο σπίτι. Ναι. Η Κατερίνα ήταν μπροστά. Όχι, βγήκε έξω. Την έβγαλε έξω. Την έβγαλε έξω. Ναι. Και τι της είπε? Μισό λεπτό, θέλω να μιλήσω με την Ειρήνη. Mm-hmm. Φαντάζομαι εσύ φώναζε μετά. Ναι. Ωραία, η Κατερίνα τι έκανε? Μπήκε μέσα και του λέει, δεν είναι σωστό το πράγμα αυτό που κάνεις. Mm. Και σε τράβηξε. Τόσο εγώ σκώθηκα, έφυγα. Σε υπερασπίστηκε. Ναι. Και μετά τι είπες εσύ στον άντρα της? Σκώθηκα, έφυγα, σου λέω. Δεν του είπες κάτι? Όχι. Μάλιστα. Από τότε δεν τον ξαναείδες το σύζυγό της? Τον είδα μετά από πολύ καιρό. Μου είχε ζητήσει συγγνώμη. Εντάξει, μου λέει πάνω στην τρέλα μου, πάνω στα νεύρα μου. Όμως δεν ξέρω, μου λέει ότι έχει φύγει το παιδί. Δεν μπορούσε όμως να κατηγορήσει έτσι άλλο. Θέλω να σου κάνω την ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Και θέλω, οφείλω να στην κάνω αυτή την ερώτηση, άσχετα από το τι μπορεί να πιστεύω εγώ ή όχι. Ναι. Αλλά αν είχες όλη την κοινωνία μπροστά σου, την ίδια ερώτηση θα σου κάνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκεί, όσο ήσουν με το παιδάκι, ενώ η Κατερίνα έλειπε. Ναι. Κοιμόταν όλη μέρα. Κοιμόταν όλη μέρα. Υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να συνέβη κάποιο ατύχημα? Όχι. Θα το έβλεπα, όχι. Ήταν σε μια κούνια το παιδάκι. Δηλαδή, ήσουν μαθημένη στο να φροντίζεις ένα βρέφος? Ναι, είχα μάθει την αδερφή μου. Αλλά ήταν στην κούνια, όπως το άφησε η Κατερίνα, εκεί είχε μείνει. Το έβλεπες, δηλαδή, ήταν καλά? Ναι. Κοιμόταν το παιδάκι με την κουβέρτα του. Mm. Δεν είχα δει κάτι. Εγώ ήμουν δίπλα, δεν είχα δει κάτι. Και πώς... Που να με οδηγήσει έτσι. Και πώς ανησύχησες ξαφνικά? Δεν ανησύχησα ξαφνικά. Ακουγόταν το παιδί, έκανε περίεργους ήχους. Και η Κατερίνα δεν το σήκωνε στην αρχή το τηλέφωνο και έτσι πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο. Αυτούς τους περίεργους ήχους σου είχε κάνει και άλλες φορές που φρόντιζε το παιδί? Όχι. Ήταν η πρώτη φορά? Ναι. Ναι. Και μου λέει, γιατί δεν το σήκωνε η Κατερίνα και παίρνω τη μάνα μου. Τη λέω, κάτι γίνεται, τη λέω. Τους λέω. Τώρα ροχαλεί, έτσι, δεν ξέρω τι κάνει, τη λέω. Και δεν ξέρω, τη λέω, αν έχει δώσει το φάρμακο, τη λέω η Κατερίνα κιόλας. Μου λέει, εσύ δεν μπορείς να το δώσεις. Τη λέω, κοιμάται το παιδί. Το ανοίξω στο στόμα της, το δώσω, δεν γίνεται αυτό. Και άμα το έχει δώσει πιο νωρίς η Κατερίνα. Μου λέει, πού είναι? Και εκεί προσπαθούσα να την καλύψω ότι δεν λείπω από το σπίτι. Mm. Γιατί σου λέει, πού είσαι? Στην συνέχεια, πάντα λείπεις. Στην κηδεία μου είπες πηγές. Ναι. Εκεί σου υπήρξε κάποιο θέμα? Ήταν ήρεμα τα πράγματα? Από κάποιον υπήρξε ένα πρόβλημα το οποίο. Τι? Δεν ασχολήθηκα καν. Πες μου λίγο. Τι έγινε? Τώρα θυμηθήκαν εκείνοι να δουν ότι τόσο καιρό ήμασταν εμείς δίπλα σε αυτό το παιδάκι. Σε πλησιάσανε και σου είπαν κάτι? Ναι, μου λέει, τι έχει γίνει με το παιδί της Κατερίνας. Και εμένα λέω, γιατί με ρωτάτε? Η αστυνομία είναι εκεί, το νοσοκομείο είναι εκεί, η μάνα του είναι εκεί. Αν και σου προσέχουν το παιδί και είμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Και ξαφνικά φτάνουμε στο σήμερα που πάλι με την Κατερίνα. Γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό. Ναι. Την πήρε ένα τηλέφωνο να τη πει? Έχει την πήρα. Την πήρα. Και ξέρει τι γίνεται, μου είπε. Κλείνω το τηλέφωνο και το έχω δουλειά. Σοβαρά. Ναι. Δεν ήθελα να ζητήσω. Έχω μάθει πάνω κάτω τι θέλει να κάνει, αλλά. Δεν είναι ωραίο αυτό που θέλει να κάνει. Εγώ, παράδειγμα, και να μου το δίνανε αυτό που θέλω να μου δώσουνε, από εκεί δεν θα το έπαιρνα. Να σε ρωτήσω, αν την είχες μπροστά σου την Κατερίνα, τι θα της έλεγες? Πες ότι την έχεις μπροστά σου. Να μην την έχω καλύτερα. Να μην την έχω. Να κάνω σταυρό να μην τη δω μπροστά μου. Τι νιώθεις? Τι νιώθω? Mm. Καλό είναι να μην τη δω μπροστά μου. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Mm. Δεν γίνεται κάποιος που θα σε υποστηρίζει μέχρι χτες. Δίνω ένα παράδειγμα. Να λέει ότι εσύ δεν έχεις καμία θέση με το δικό μου το παιδί, δεν έχεις καμία δουλειά. Γιατί έτσι έχουν ψάξει και έχουν δει και από καταθέσεις που έχει πει. Και σήμερα να γυρνάς και να με κατηγορείς. Στις καταθέσεις που είχε δώσει στην αστυνομία, είχε πει. Κάτι είχε πει ότι δεν έχω ρόλο εγώ με το παιδί. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο έμαθα σήμερα του δικηγόρου. Ναι. Δεν ξέρω κιόλα. Δεν σου είπε κάποιο. Εδώ μία φωτογραφία που κοιμάται το παιδί και έχω στείλει να δουν ότι κοιμάται. Είπαν ότι το παιδί είναι πεθαμένο. Τώρα έπαιζε για τις φωτογραφίες και οφείλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Μπράβο.
Είναι αλήθεια εσύ ότι φωτογράφιζες κάθε φορά στιγμή? Τι κάθε φορά? Είχες φωτογραφικό υλικό από τα μωρά γενικότερα? Ποια μωρά? Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω. Όχι. Όχι. Εμένα τη μόνη φορά που μου είπε, στείλω μια φωτογραφία να δω πώς είναι το παιδί. Τι λέω, κοιμάται, να του. Ό,τι είχε φύγει, 2 λεπτά δηλαδή. Α, ναι, έχει 5 λεπτά, 10. Έχει αναφερθεί ότι υπήρχαν φωτογραφίες ενώ τα παιδιά ήταν νεκρά. Εσύ τι εννοεί? Τι εννοεί? Ναι. Όχι, δεν λέω για την Κατερίνα. Έχει... Για όλα τα παιδιά. Ναι, α, ωραία. Γι' αυτό θέλω να μου πει. Τι κάνω, υλικό? Ναι, έχω βγάλει ένα άλμπουμ και τα μαζεύω. Ποιο το είπε αυτό, πιστεύει και γιατί? Υπάρχει άνθρωπο που έχει τραβήξει φωτογραφία, το μοναδικό παιδί είναι το δικό μου. Μόνο το δικό σου? Μόνο το δικό μου. Φωτογραφείς μόνο? Φωτογραφισμένο, όχι φωτογραφισμένο, απλά βγάλανε βίντεο όλη την ακολουθία. Ποιος? Κάποιος φίλος μου ήταν. Δεν υπάρχουν δηλαδή υποστηρίζεις φωτογραφίες όχι, άλλες? Όχι. Όχι. Οκ. Okay. Όχι. Είναι δηλαδή μια φήμη αυτό? Λοιπόν, οκ. Okay. Εγώ τη μόνη φωτογραφία που έβγαλα στο παιδί έτσι είναι να δει ότι κοιμάται. Τώρα είναι αυτή το σκεπασμένο, το βγάλουν νεκρό, πρέπει να είναι επιστήμονας η Κατερίνα. Για εμένα. Έχει γίνει επιστήμονας. Τη έστειλε αυτή τη φωτογραφία που κοιμάται το παιδί? Ναι. Και τι σου είπε? Εντάξει, μου λέει. Αν με ξυπνήσει, πάρε με τηλέφωνο. Ωραία. Και τώρα βγαίνει και λέει. 19 Έκτου του 22 είναι το πρώτο παιδί, παιδάκι. Το δικό σου. Πού ήσασταν και τι? Είναι θάνατος βρεφικής παιδικής ηλικίας. Έτσι γράψανε οι γιατροί. Ναι. Πού ήσασταν όταν συνέβη το? Ήμασταν πρώτα στη μάνα μου. Ήντουσαν όλοι εκεί. Στη βιολογική μαμά? Ναι, ναι. Και ήσουν με το παιδί σου εκεί? Ναι. Ωραία. Εκεί πήγαινα κάθε μέρα γιατί ήταν μικρό, εντάξει. Και τι δεν ήμουνα κι εγώ στα καλά μου. Ωραία. Και τι συνέβη ξαφνικά? Πήγαμε στο σπίτι, κοιμόταν το παιδί όταν έφυγα εγώ από το σπίτι της μάνας μου. Κοιμότανε? Κοιμότανε. Έφυγες, λες εσύ, από το σπίτι? Ναι, ναι. Πήγα στο δικό μου το σπίτι μετά. Άρα λοιπόν το παιδί. Έβαλα το παιδί να ξαπλώσει. Ακόμα κοιμότανε. Κοιμότανε. Ναι. Και ξαφνικά? Ξαφνικά έβγαζε κάτι αφρούσκο. Άσπρους αφρούς. Κάνει περίεργους τόνους. Καμία σχέση δηλαδή, ούτε με άλλο παιδί. Ναι. Που γιατί λένε ότι υπάρχουν συμπτώσεις με το άλλο παιδί. Δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Βγάζει αφρούς. Εσύ εκεί τι κάνεις? Φώναξα το... Ήταν το εκείνο το παιδάκι που έμενε στο δίπλα σπίτι. Όταν λες το παιδάκι που έμενε... Ένα παιδί που έμενε εκεί. Γείτονας. Ήτανε συγκάτοικος. Με βοήθεια τέλος πάντων. Συγκάτοικος. Να το πούμε έτσι. Α, ναι. Να το πούμε. Ήταν ναι. Σχέση. Όχι σχέση. Όχι σχέση. Ό,τι σχέση. Okay. Απλά με βοηθούσε. Ωραία. Ο άνθρωπος. Και τον κάλεσες? Ναι, τον φώναξε κατευθείαν. Μπήκε μέσα, τρόμαξε γιατί το σήκωσε το παιδί, δεν έχω παράπονο. Μετά ήρθε η νοικοκυρά μου και μου λέει η μόνη κουβέντα που μου είπε η γυναίκα ότι πάρε στενοφόρο γρήγορα γιατί το παιδί σου φεύγει. Άρα λοιπόν εσύ πρώτα καλείς αυτόν και μετά το ασθενοφόρο μου λες. Ναι. Okay. Γιατί δεν ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Παίρνεις το ασθενοφόρο εσύ μετά. Ναι, και μου έλεγαν τι να κάνω κατά τη διάρκεια που μέχρι να φτάσει γιατί είναι λέει πολύ νεογνό. Δεν είχε μπει καν μηνό. Ζούσε λοιπόν το βρέφος. Ναι. Και στη διάρκεια αυτή. Στη διάρκεια αυτή. Το ασθενοφόρο φτάνει και τι γίνεται? Μετά από 15 λεπτά, 20 έφτασε. Ήταν μπερδεμένοι στο δρόμο του σπιτιού, δεν μπορούσαν να βρουν το σπίτι. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, το παιδί ζούσε? Δεν ξέρω. Τι εννοείς δεν ξέρεις? Όταν τους το έδωσα, δεν ξέρω. Το μόνο που μου είπε αυτή η γυναίκα, η Ειρήνη, είπα κάνει κάτι γρήγορα γιατί φεύγει το παιδάκι. Αυτό το είπε η... Αυτή η κοπέλα που ήταν εκεί δίπλα. Ναι. Το όνομά τη? Σπίτι του νοικοκυρά μου ήταν. Η σπίτι του νοικοκυρά. Είναι ξένη. Οκ. Okay. Και... Ήταν όμως και ο φίλος εκεί πέρα. Ναι, ναι. Είχαν βγει και πέρυσι, μίλησαν. Ωραία. Και φτάνει το ασθενοφόρο εκεί και το παιδί είχε ήδη καταλήξει. Έπεφτε ο παλμός του. Α, δεν είχε καταλήξει ακόμα. Στο ασθενοφόρο ξεψύχησα. Στο ασθενοφόρο μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο. Ναι. Εσύ πού ήσουν, ήσουν μέσα στο ασθενοφόρο? Εγώ δεν το ήξερα, πρόσεξα. Δεν μου είπαν κάτι μέσα στο ασθενοφόρο. Ήσουν όμως εκεί μέσα ναι. Και δεν σου είπαν ότι έγινε αυτό. Όχι. Το βάλανε το παιδί κατευθείαν μέσα. Παίρνουν τη μάνα μου, ήρθαν όλοι από εκεί. Φωνάξανε την ίδια μέσα και έτσι λένε το παιδάκι. Και μένει εκεί. Ναι. Okay. Και μένω εκεί. Κόντεψε να σπάσουν το κέντρο υγείας. Στο πρώτο μου παιδί. Ήρθε η αστυνομία εκεί πέρα? Ναι, έφερε και τη σήμανση. Πώς θυμάσαι τον εαυτό σου να αντιδράσει αυτό μόλις το λένε? Πολύ χάλια. Σου λέω, έσπαγα τα τζάμια εκεί. Και μου λέει, μάλλον με ρέμισε. Εντάξει, μου λέει, είναι νεογνό, δεν ξέρουμε αν μπορεί τι να έχει γίνει. Μπορεί να έχει κολλήσει κάποιο μικρόβιο. Ρέμισε, μου λέει, θα δούμε τι έχει γίνει. Απλά πήραν τη σήμανση, τη φέρανε στο σπίτι να περάσει από το κρεβάτι. Και εγώ ήμουν σε ερωτήσεις ότι γιατί γίνεται όλο αυτό. Α, γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτό το πράγμα. Ήρθε δεν γνώριζα. Έβλεπα μία μπλε εικόνα. Πηγαίνει πέρα εδώ, πέρα εδώ. Περίμενε. Ήρθε η αστυνομία και έψαξε το δωμάτιο. Ναι. Πού ήταν το παιδί? Πού ήταν το παιδί. Ναι. Περισυνέλεξε κάποια αντικείμενα? Τα πάντα. Πήρε αντικείμενα? Ναι.
Τα έβαλε δηλαδή τα σε συσκευασίες, σε σακούλες. Ναι, τα πήρε εκεί, μετά τα περάσει από ένα μηχάνημα μπλε. Α, σοβαρά. Ναι. Α, έγινε ολόκληρη έρευνα δηλαδή εκεί πέρα. Ξαναλέμε στο πρώτο παιδί. Στο πρώτο παιδί. Και εγώ ρώταγα και βγαίνει μια γυναίκα από αυτούς έξω και μου λέει: το μόνο που θα σου πω από τη στιγμή που δεν σε έχει πάρει περιπολικό εδώ μέσα, μου λέει: δεν έχεις λόγο να φοβάσαι. Και την κοιτάω και λέω: γιατί. Μα καταρχάς αυτά που έγιναν εκεί θα πρέπει να πάνε για εργαστηριακό έλεγχο. Τι να σου πούνε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Mm-hmm. Μου λέει: άμα ήταν κάτι, μου λέει: μην αρχώνεσαι, μην θα έχεις φύγει, μου λέει από τώρα. Πήραν και αποτυπώματα. Ναι. Και στο παιδί πήγαν. Σου έκαναν κάποιες ερωτήσεις όσο εκεί πέρα έκαναν την περισυλλογή. Ναι, με ρωτάγανε αν είναι το παιδί εκεί, αν ήταν έτσι. Πού ακριβώς ήταν το παιδί όταν κατέληξε. Στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι. Τι κρεβάτι είναι αυτό, μονό κρεβάτι, διπλό. Μεγάλο. Μεγάλο. Στην κούνια δεν καθόταν. Δεν ξέρω γιατί. Όποτε το βάζει στην κούνια έκλαιγε. Ναι. Και στο κρεβάτι καθόταν. Όταν συνέβη αυτό με τους αφρούς πριν κοιμότανε. Ναι. Το είχε σταλεί. Όσα φύγαμε από το σπίτι τη μάνα μου. Μάνα μου, τα πεθερικά τη. Φύγατε από τα πεθερικά και πήγε στο δικό σου. Και... ναι. Το παιδί που ήταν αυτό ο γείτονα που. Μπράβο, ναι. Που είχε βγει το παιδί τότε. Συγκατοικούσε αυτό μαζί σου, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Ήταν στο... Είχε νοικιάσει δύο σπίτια μαζί. Κοντά-κοντά. Ναι, ναι. Okay. Σε ρώτησε κάτι, τι συνέβη με το παιδί, να σου πει. Ναι, στεναχωρήθηκε πολύ. Στεναχωρήθηκε πολύ. Το βλέπω κάθε μέρα. Οκ. Okay. Ωραία. Θέλω πάμε στο αυτό. Δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο. 17 Δεκάτου του 23. Εδώ λέει ανακοπή καρδιά. Έτσι σου είπαν εσένα. Το αποτέλεσμα. Δεν σου είπαν γιατί. Η καρδιά μου το είπαν μόνο εκεί μέσα. Ωραία. Πάμε λίγο πίσω. Την έκθεση την έχω πάρει, αλλά δεν βγάζω άκρη. Οκτώβρης μήνας λοιπόν, 17 Οκτωβρίου. Πού ήσασταν όταν συνέβη και τι συνέβη. Στο νοσοκομείο. Έκατσα μέσα. Περίμενε, ήσασταν στο νοσοκομείο πριν που ήσασταν πριν. Στο σπίτι. Στο σπίτι. Τι συνέβη στο σπίτι και για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έλα μου, ντε. Η μάνα μου κάπως είδε παράξενο το παιδί. Περίμενε, ήσουν μαζί με τη μάνα σου και όλοι μέναμε σε εκείνο το σπίτι. Α, ήσουν με τη μάνα. Όλοι. Ήταν αρκετό κόσμο. Ποιοι είναι όλοι. Η μάνα μου, ο πατριός μου, τα παιδιά, το παιδί της. Ήταν δηλαδή μεγάλη οικογένεια μέσα. Να καταλάβεις, ήταν 13 άτομα. 13 άτομα λοιπόν σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι. Το οποίο πόσο τετραγωνικά είναι αυτό το σπίτι. Πάνω κάτω ήταν. Α, ήταν διόρθο. Ναι, πάνω δύο δωμάτια και κάτω κουζίνα σαλόνι. Και βρισκόσουν εκεί με το δεύτερο παιδάκι σου. Και τι συνέβη ξαφνικά. Το είδε η μάνα μου κάπως περίεργα και έκλαιγε συνέχεια. Έκλαιγε. Ναι. Το είδε απότομα. Άρα, κάπως είδε... άρα δεν είχε επαφή εκείνη με το παιδί. Όχι. Είχε μαμά. Έφτιαχνα γάλα εκείνη την ώρα. Έφτιαχνα γάλα. Ναι. Και τι κάνει η μαμά σου. Μου λέει το παιδί, μου λέει, σήκωσε το, μου λέει δεν είναι καλά. Τη λέω πεινά, λογικό είναι. Μου λέει δεν ήρεμε το παιδί. Εγώ τώρα για να ηρεμήσει κιόλα και μετά το πρώτο αυτό που έπαθα. Λέω θα πάμε στου κεντρικού να δούμε. Τη λέω μήπως την έχει πιάσει κάτι να δω. Τη λέω μην έχει πειράξει κανένα γάλα γιατί μα είχαν αλλάξει δύο γάλατα. Όταν σου είπε ότι δεν είναι καλά, ποιε ήταν οι αντιδράσει του παιδιού. Γιατί στο πρώτο παιδί μου είπε ότι έβγαζε αφρού. Εκεί τι έγινε στο δεύτερο παιδί, τι έβγαζε. Έβγαζε δεν κάτι. Έβγαζε. Δεν έβγαζε. Έκανε κάποιε περίεργε κινήσει. Κινήσει περίεργε. Ναι. Ωραία. Και βλέπει αυτή την κατάσταση. Βλέπει το παιδί, είσαι με τη μαμά και τι συνέβη μετά. Τι κάνει. Παίρνω τηλέφωνο να πω στου κεντρικού. Έρχεται το ασθενοφόρο, δεν είχε κάτι το παιδί, του βρήκαν του παλμού σωστά, όλα. Όλα ήταν υπόλεγμα, μου λένε. Δεν έχει μπει, αλλά καλό ήταν, μου λέει, από τη μία που ήρθα. Το παίρνουν όμως το παιδί. Το πήραν το παιδί. Ναι, μπαίνει στο ασθενοφόρο. Μπήκαν. Ναι. Η μαμά. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Όχι. Φτάνετε στο νοσοκομείο. Δεν ήθελε να πω ότι ήταν μαζί, ότι ήταν εκεί. Φτάνετε στο νοσοκομείο. Ναι, και τη λέω, δεν γίνεται. Άμα με ρωτήσουν, δεν γίνεται να πω ότι ήμουν μόνο μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Μένετε τη λέω τόσο άτομα εδώ. Mm-hmm. Γιατί τη λέω, έγινε κάτι. Wait. Πάτε στο... Φτάνετε στο νοσοκομείο. Τι γίνεται εκεί. Κοιτάνε το παιδί και εκεί λένε είναι πολύ καλά. Λέει το οξυγόνο τη, η παλμή τη. Μπορεί να ήταν κάτι, η συνείδησή σου μου λέει. Λέει ωραία το παιδί, δεν ήταν καλά το παιδί. Ωραία, μου λέει τότε θα οδηγηθείτε με ασθενοφόρο στο καρμαντάνι τη Πάτρα. Για περαιτέρω εξετάσει που υπάρχουν παιδιάτροι. Γιατί είναι, λέει, είναι γνώ ακόμα, είναι παιδί. Εντάξει, λέω. Πήγαμε στο καρμαντάνι. Το καρμαντάνι μου λέει πρέπει να μπει σε εντατική μονάδα γιατί είναι μικρό, δεν κάθεται στο δωμάτιο. Έπρεπε να υπογράψω κάποια χαρτιά. Κάτσαμε για λίγο εκεί, της έκανε παρακέντηση. Δεν ήθελα εγώ στην αρχή να κάνω παρακέντηση στο παιδί, μικρό παιδί. Πόσες μέρες μείνατε στο καρμαντάνιο. Μέχρι να τραβήξουμε όλο αυτό το κανάλι, μέχρι να μπουν μέσα στο, να την κρατήσουν. Έπρεπε να της πάρουν αίμα, να της κάνουν παρακέντηση. Μου λέει, εσύ πρέπει να φύγεις. Γιατί. Πού να πάω εγώ. Μου λέει, το παιδί θα μπει στην εντατική μονάδα. Δεν μπαίνει, μου λέει, σε μονάδα. Που είναι βρέφη, είναι εντατική μονάδα που θα είναι μόνο το αποκλειστικά. Εγώ δεν καταλάβαινα τι είναι.
Μου λέει υπάρχει και εντατική, το οποίο είναι και για παιδιά. Ωραία, μπήκε το παιδί στην εντατική. Μπήκε, υπόγραψε να μπει. Και πόσες μέρες έμεινε εκεί? 4. Και μετά? Με πήραν τηλέφωνο να πάω στην Αθήνα. Και πήγε στην Αθήνα με το παιδί? Ναι, και μετά? Μαζί με γιατρό. Στο ότι υπάρχει, ναι, κάτι αιμάτωμα στο μάτι. Εγώ τους είπα ότι μάλλον πρέπει να είναι από τη γέννα. Γιατί μου είχαν πει ότι κάτι είχαν δει, αλλά δεν ήταν τίποτα. Οπότε, πόσο καιρό μένετε στο παιδόν? Στο Αγία Σοφία. Στο Αγία Σοφία. Κοντά 1,5 με 2 μήνες. Α, μείνατε καιρό? Ναι. Και... από 12 Σεπτέμβρη του Σταυρού μέχρι 17. Και πώς κατέληξε το παιδί, τι συνέβη? Την πήγανε μέσα, κάνανε κάποιες εξετάσεις, δώσανε μια φαρμακευτική αγωγή. Δεν γνώριζα το λόγο που ξεκίνησε η φαρμακευτική αγωγή. Ήσουν στο θάλαμο μαζί με το παιδί? Ναι. Okay. Και τι συνέβη, πού βρισκόσουν όταν κατέληξε? Ότι συνέχεια έκανε κάποιες κρίσεις πανικού. Κρίσεις πανικού? Ναι, έτσι το έχουν περιγράψει. Ότι είναι κρίσεις πανικού. Εσύ πώς? Μετά λέγανε ότι είναι κρίση επιληψίας. Βλέπεις λοιπόν, εσύ είσαι μέσα στο θάλαμο και ξαφνικά το παιδί παθαίνει αυτή την, ναι, κρίση που λες. Μετά όμως, όχι από μόνο του. Μετά από κάποιες αγωγές που του δίνανε. Εκείνη την ημέρα που κατέληξε, τι συνέβη? Ήσουν στο θάλαμο μαζί του? Ναι, αλλά όχι μόνο μου. Ποιος ήταν άλλος? Μία κοινωνική λειτουργός. Δηλαδή όλες τις ημέρες αυτές. Με είχαν βάλει σε ένα δωμάτιο το οποίο, γιατί δεν υπήρχαν μονόκλινα. Ήταν ένα δωμάτιο το οποίο υπήρχε μία κοινωνική λειτουργός με ένα παιδάκι που είχαν παρατήσει. Και ξαφνικά το παιδί τι παθαίνει? Το παιδί ήταν όρθιο όλο το βράδυ. Δεν κοιμότανε με τίποτα αυτό το παιδί. Με τίποτα? Με τίποτα. Και τι. Εγώ ήταν να φύγω την επόμενη μέρα να πάω στην Πάτρα να πάρω το ΑΜΚΑ γιατί δεν το είχαμε δηλώσει. Γιατί ήταν. Γινόταν, λέω, όπως παλιά ξανά, πρέπει να το φτιάξει μόνο σου. Και είχαμε κανονίσει κάποιο να έρθει επάνω, να κρατήσει για 4 ώρες, 5 το παιδί και να ξαναγυρίσω. Το παιδί εκείνο το βράδυ δεν κοιμόταν, λες, και το είχε ένωση και το θα φύγω από το νοσοκομείο. Οπότε βρισκόσουν μαζί με το παιδί και τι, ναι, γίνεται? Αρχίζουν να κοπανάνε τα μηχανήματα. Βαράνε τα μηχανήματα. Ναι. Εσύ τι έκανες? Φωνάζω εκείνη την ώρα και μέχρι να του φωνάξω εγώ του γιατρού ότι χτυπάνε, ήρθαν κατευθείαν. Γιατί είναι εδώ το δωμάτιο, εδώ η παιδιατρική. Και μπήκαν μέσα και. Μπήκαν μέσα και πήραν το παιδί και φύγανε. Δεν σου είπαν τίποτα? Όχι. Πήραν το παιδί. Κάνει την άκρη μαμά γρήγορα. Μάλιστα. Και μετά πώς μαθαίνεις ότι το παιδί έχει καταλήξει? Δεν το έμαθα. Δεν το έμαθες? Όχι. Τι συνέβη? Ήθελα να μπω μέσα και δεν με αφήνανε. Δεν σε αφήνανε? Όχι. Καλά. Το μόνο που είδα εκείνη την ημέρα ήταν 18 άτομα από τη μονάδα εντατική κάτω με κάτι βαλίτσες που ερχόντουσαν. Και λέω, τι γίνεται τώρα? Και ακούω μία γυναίκα στο τηλέφωνο και λέει, το παιδί της Μουρτζούκου μάλλον φεύγει. Φεύγει. Και όταν... γύρω στο κεφάλι μου. Όπα, λέω, τι γίνεται εδώ? Πού πάει, λέω? Εκεί άκουσες ένα από μάλλον... άκουσα φεύγει, υποθέτω ότι... φεύγει, λέω, πάει κάτω, που... ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα και με πετάνε έξω. Πάλι. Και βλέπω το διευθυντή που έρχεται. Σου είπε κάτι? Ναι. Τι? Μαμά, θα πάνε όλα καλά. Α, σου είπε αυτό? Ναι. Και πώς, από πού μαθαίνεις εσύ ότι το παιδί δεν ζει πια? Ακούσε το. Ξαναμπαίνω μέσα και δεν με αφήνει. Έρχεται μία. Ακόμα θυμάμαι την έχω βάλει στο μάτι αυτή τη γυναίκα μου. Και μου λέει: βγες έξω, απαγορεύεται. Να είσαι μέσα στην ανάνυψη. Εκείνη την ώρα γύρω στο μάτι πήγε. Περίμενε, τη λέω: περίμενε. Ποια ανάνυψη, τη λέω? Μου λέει: πρέπει να βγεις έξω. Ναι, και εγώ σου ξαναρωτάω, τη λέω: ποια ανάνυψη. Και βλέπω κάτι μηχανήματα. Το μόνο που άκουγα μπιπ, τίποτα. Και εκείνη την ώρα από τα νεύρα μου, δίνω κλωτσιά στο ένα μηχάνημα και το πετάω κάτω. Και σπρώχνω τον γιατρό για να δω τι γίνεται στο κρεβάτι. Και βλέπω ένα παιδί, όλο καλωδιωμένο και. Έδωσε κλωτσιά στο μηχάνημα? Ναι, γιατί δεν με αφήνανε να μπω μπροστά. Και τι σου είπαν οι γιατροί όταν το έκανε αυτό? Τίποτα. Το μόνο που πετάγεται μία γιατρός και μου λέει. Δεν είναι σωστή εικόνα να δεις αυτή. Και είδα ένα παιδί σε άθλη κατάσταση. Πώς το θυμάσαι? Όχι, δεν θέλω. Το μόνο που μου είπε ο γιατρός, μάλλον η μαμά λέει, το παιδί έπαθε ένα κοπή καρδιάς. Και την έβρισα και της λέω, δεν γίνεται αυτό που μου λες, γιατί μέχρι πριν 6 ώρες κάναμε καρδιογράφημα. Okay. Για πάμε τώρα 5/8 του 24. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, σε τίποτα. Ναι. Ναι. Ό,τι μπορείς να μου πεις γι' αυτό, θα σε πιέσω. Τίποτα. Το αφήνουμε κενό αυτό. Ναι. Δεκαπέντε μηνών, ε. Ναι. Μπορείς να εξηγήσεις τι συνέβη εκεί? Όχι. Υπάρχει και ένα
άλλο παιδάκι το οποίο για κάποιο λόγο σε κατηγόρησαν ότι. Ναι, αλλά πες μου εσύ τώρα για να ανεβαίνει πίεση με αυτό. Τι είναι αυτό το παιδί. Καταρχάς, για ποια είναι. Είναι παιδί, αλλά είναι του πατέρα μου η βαφτιστήρα. Τώρα πώς της ήρθε όλο αυτό και το εστίασε και αυτή με εμένα. Περίμενε. Δεν ξέρω, παιδάκι μου, τι γίνεται. Είναι του πατέρα σου η βαφτιστήρα. Να. Πόσο καιρό την ήξερες. Λίγο. Διαστημάτι. Σου άφησε ποτέ το παιδί. Εμένα. Γιατί σε μένα ήταν. Στο σπίτι του πατέρα μου ήταν. Ήταν στο σπίτι του πατέρα. Ναι, δεν ήταν το δικό μου το σπίτι. Ναι, και κάτι συνέβη με το παιδί και το πήγαν στο σπίτι. Είναι ένας χώρος, εδώ είναι τα καρότσια τους. Καρότσια, δεν θυμάμαι, και κάποιο άλλο καρότσι ήταν. Εδώ είναι το μπαλκόνι που ήταν η μάνα του. Εδώ η μάνα μου. Από εκεί οι υπόλοιποι. Και το παιδί έτσι. Και εγώ ετοιμαζόμουν να πάω για μπάλα. Τι εννοεί το παιδί έτσι. Ήταν στο καρότσι του. Α, ήταν στο καρότσι του. Ναι. Εγώ ετοιμαζόμουν να πάω για μπάλα εκείνη την ώρα. Είχα προπόνηση. Ήσουν μαζί με το παιδί εκεί. Όχι, όλοι ήμασταν εκεί. Όλοι, ποια. Και η μάνα του εκεί, η φάτσα ήταν. Το έβλεπε το παιδί τη. Ναι. Και τι έγινε ξαφνικά. Τίποτα. Εγώ το μόνο που γυρνάω. Κάπως καθόταν η μικρή και τη λέω: το παιδί σου, τη λέω: θα πέσει, τη λέω. Αυτό γύρισα και τη είπα. Έπεσε το παιδί. Όχι. Όχι. Γιατί. Τίποτα. Και αυτή γύρισε και τώρα λέει. Αυτή λέει τώρα η κυρία ότι το παιδί το πήγαν στο νοσοκομείο και το σώσανε. Ναι, το ξέρω αυτό. Πώς έγινε αυτό να το σώσουν, τι συνέβη και σώθηκε το παιδί. Εγώ πήγα μετά και ήμουν δίπλα της όσο καιρό έκατσε στο νοσοκομείο. Α, ήσουν δίπλα της. Ωραία, δίπλα. Τι είπαν οι γιατροί, τι έπαθε το παιδί αυτό. Μπορεί να τρόμαξε, λέει, από κάτι. Να τρόμαξε. Ναι. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό. Να τρομάξουμε εδώ. Δεν το γνωρίζω. Αυτή η γυναίκα γιατί είπε ότι το παιδί σώθηκε. Από θαύμα. Από θαύμα αυτό. Και τώρα το είπε αυτό. Τότε γιατί δεν πήγε στην αστυνομία να το πει. Πώς έφτασε όμως το παιδί στο νοσοκομείο, δεν καταλαβαίνω. Τι συνέβη δηλαδή με στο σπίτι, που ήσασταν όλοι, γιατί ήσασταν και πολλοί, όπως μου λες. Ναι, πάρα πολλοί ήμασταν. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είπε αυτό το παιδί, τι, φώναζε, έκλαιγε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Εγώ έφυγα. Εσύ έφυγες. Ναι, και πήγα μετά στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, βρισκόσουν μαζί με τους υπόλοιπους και το παιδί. Ναι. Και η μάνα του ήταν εκεί, το έβλεπε το παιδί της. Okay. Μπορεί εδώ ήταν στο μπαλκόνι που λέτε άπλωνε τα ρούχα. Το έβλεπε το παιδί της. Άπλωνε τα ρούχα. Ναι. Και κάποιος να πήγαινε να κάνει κάτι στο παιδί της, το έβλεπε το παιδί της. Άρα λοιπόν δεν ήταν όμως. Δεν ήταν αφοσιωμένη και με το παιδί, απλώ τα ρούχα μου λες. Οπότε ήταν αφοσιωμένη με κάτι. Η λεκάνη ήταν στο κρεβάτι ακριβώς και γύρναγε την έπαιρνε. Ωραία. Δεν μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι στο παιδί, να μην τρελαθούμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Κανένα πρόβλημα. Εγώ απλά προσπαθώ να καταλάβω. Εσύ, όταν συνέβη το κάτι στο παιδί, είχες φύγει ήδη. Αυτό μου είπες. Της λέω: πάρε με τηλέφωνο να μου πεις τι έγινε. Να ξέρω, τους λέω. Αυτό. Έμεινα δηλαδή στο κομμάτι ότι θα πάρει ένα στενοφόρο να δει τι έχει γίνει και τι κάνει έτσι στο παιδί. Άρα λοιπόν με το που συνέβη αυτό, ήσουν ναι. Εκεί και έφυγες. Εσύ μετά. Ναι. Της λέω: πάρε με τηλέφωνο. Άμα είναι κάτι, με πήρε όμως κοπέλα μου λέει. Η Ειρήνη μου λέει: θα κάτσουμε μέσα, μου λέει, μου είπαν. Ωραία, τη λέω. Και εγώ τελειώνω σε καμιά ώρα, έρχομαι από εκεί, τη λέω να δω τι έχει γίνει. Πόσες μέρες έμεινε στο νοσοκομείο? Δεν θυμάμαι. Αλλά το παιδί σώθηκε, μια χαρά. Ναι, δεν είχε κάτι το παιδί όμως. Δεν είχε κάτι το παιδί. Όχι, τίποτα από ό,τι τη είπαν. Απλά από κάτι μάλλον τρόμαξε. Τρόμαξε. Ναι. Και τι του συνέβη δηλαδή που τρόμαξε, θέλω να πω. Αυτό δεν θυμάμαι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε εκείνη τη μέρα. Ναι. Και τρόμαξε. Έτσι τη είπαν ότι μπορεί να τρόμαξε. Πάντως εκείνη τότε δεν γύρισε να σου πει ότι. Όχι, εσύ. Ποτέ. Αυτό γίνεται ποτέ. Τώρα. Τώρα έγινε. Όλοι τώρα έχουν έρθει. Όλοι. Ναι. Τώρα είμαι κακιά εγώ. Γιατί σου πέταξε όλους έξω. Κατάλαβες. Τι είναι αυτό που σε πονάει περισσότερο στην όλη αυτή η ιστορία. Όλα αυτά που βλέπω πάλι. Πάλι, όχι πάλι. Πέρυσι δεν ήταν έτσι. Φέτος είναι χειρότερα τα πράγματα. Φέτος είναι χειρότερα, έτσι. Πολύ χειρότερα. Ναι, γιατί αν επιστρέψουμε πριν 11 μήνες. Και εγώ δεν έχω δει κάτι. Καμιά ενέργεια να έχει γίνει σε άλλο πράγμα. Ναι. Σε τίποτα. Ποιοι είναι δίπλα σου σε όλο αυτό, δύο άνθρωποι. Μαζί με τον πατέρα μου, τρεις. Τρεις. Που πιστεύουν. Τέσσερις. Που πιστεύουν. Είναι και η μητριά μου. Είναι και η μητριά σου. Ναι. Που πιστεύουν ότι είστε εντάξει. Δύο άνθρωποι όμως που με έχουν τώρα εδώ και ένα χρόνο, αυτοί περνάνε το κανάλι της ζωής τους με μένα. Το ξέρεις. Ναι. Να. Γιατί λένε όλοι ότι δεν κλαίω, δεν κάνω. Ξέρεις τι τραβάνε αυτοί οι δύο. Κάθε μέρα. Και ειδικά τα βράδια μου το λένε δηλαδή όταν ξυπνάω. Μερικά πράγματα τα καταλαβαίνω στον εαυτό μου. Κλαίω και κουπανιέμαι. Κουπανιέσαι. Ναι, φωνάζω τον μπαμπά. Νομίζω ότι είναι η μπαμπαγέ. Έχω δει ένα τατουάζ που έχεις με ένα καρδιογράφημα, νομίζω. Ναι. Έχεις ένα τατουάζ. Είναι πολύ παλιό. Είναι πολύ παλιό, ε. Ναι. Και συνήθως τα τατουάζ που έχεις κάνει, είχες ένα συγκεκριμένο λόγο να το κάνεις ή τα έκανες έτσι απλά. Έτσι. Έχεις πολλά τατουάζ. Ναι, λίγο.
Υπάρχει κάποιο που θέλει να σου θυμίζει κάτι από τα... Τις αδελφές μου. Τις αδελφές σου, ε. Mm. Το οποίο τι δείχνει, ας πούμε, περίπου. Τίποτα. Μία κορώνα με την ημερομηνία της. Με την ημερομηνία. Το Φεβρουάριο. Και το έχεις κάνει τατουάζ αυτό, ε. Τώρα θέλω να κάνω τα παιδιά. Σου. Και το τελευταίο. Και το τελευταίο. Που λέγαμε. Ήταν κάτι που με είχε δέσει. Mm. Αλλά καλά είπα ότι ο Φεβρουάριος για σένα συμβολικός μήνας. Είναι... Σε έχει στιγματίσει αυτό. Πολύ. Ήταν παιδάκι. Ναι. Μας είχε δώσει χαρά αυτό. Θα έκανες ξανά παιδί. Όχι. Όχι. Με τίποτα. Όχι. Το ήθελα, αλλά με όλα αυτά. Όχι. Ποτέ. Τι θα έλεγες όλους αυτούς που σε κατηγορούν ότι εσύ ευθύνεσαι. Ποια είναι η απάντηση που δεν μπορεί κανένας να καταλάβει το πώς περνάω εγώ. Μόνο κατηγορούν. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι εις βάρος μου. Αρχικά από μόνο μου το έτρεξα. Αν εγώ δεν είχα πάει στις αρχές, όλο αυτό δεν θα είχε γίνει. Εσύ με το που συνέβησαν αυτά, είχες πάει απευθείας στην αστυνομία. Ναι, με το είπε το νοσοκομείο ότι πρέπει να καταθέσουμε αυτά τα χαρτιά για τον ΑΒ λόγο να σχηματιστεί ο θάνατος. Να... Επειδή έφυγε το παιδί στο νοσοκομείο. Ας πάρουμε το σενάριο ότι. Ναι, ότι πρέπει να καταγραφεί ρε παιδάκι ναι. μου και να πότε θα γίνει. Απλά να πω, άμα μπούμε λίγο και στην κοινωνική λογική, σου λέει και okay, τα δικά σου παιδιά, ας πούμε. Ναι. ναι. Δηλαδή, αν για εγώ τα άλλα δεν... παιδιά σου λέει. Γιατί ήμουν εγώ μόνο. Ήταν κι άλλοι. Ναι. Όπως και στην αδερφή μου ήταν κι άλλοι. Δηλαδή, στα δικά μου παιδιά, αν θα εγώ θα γυρίσω και κατηγορήσω όσοι ήντουσαν γύρω τη. Στην αδερφή. Θα είναι ωραίο. Στην αδερφή σου δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί. Όχι. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν θέλεις να όχι, πιστεύεις. Όχι, γιατί το αγαπάγαν όλοι αυτό το παιδί. Κι εγώ. Όχι. Ναι. Ποτέ. Και κάποιος που με ρώτησε και για τη μάνα που με ρωτήσανε πριν λίγες μέρες. Όχι. Δεν θα το έκανε. Τώρα δεν θα το έκανε ποτέ. Το ξέρω. Τις τελευταίες... Ήταν κορυφή της αυτό το παιδί. Ήταν ότι... Ειρήνη, τις τελευταίες μέρες έχει διαρρεύσει κάτι, εγώ το μεταφέρω να μου πεις τη γνώμη σου, με κάτι με το διαδίκτυο, με κάποια απάτη, κάτι, δεν ξέρω αν το διάβασες, το διάβασες αυτό. Τι απάτη. Ότι κάτι είχες αποσπάσει, κάτι χρήματα, γράφανε, δεν ξέρω. Να πάρω κάτι χρήματα. Ότι κάτι χρήματα έχεις πάρει από το, κάτι, μια ηλεκτρονική απάτη, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Ορίστε. Κάτι... Για ξαναπάρω το, δεν το έχω δει εγώ αυτό. Ναι, κάτι στο διαδίκτυο, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Δεν έχω γίνει viral ακόμα να κάνω τέτοια πράγματα. Όταν θα γίνω θα τους το πω. Να τους ενημερώσω. Ωραία. Θα ακούσω κι άλλο. Είχες διαβάσει τελευταία κάτι άλλο που είχε αναρτηθεί και σε ενόχλησε, ας πούμε. Με έχουν βγάλει φωνιά, δεν μου φτάνει κάτι άλλο. Έχεις δει τα σχόλια, δηλαδή σου έχουν στείλει και προσωπικά μηνύματα. Mm-hmm. Πες μου, ας πούμε, ένα σχόλιο το οποίο λες τώρα τι είναι αυτό που λένε. Που ο άλλος, όχι, άστο, άσυμα. Δεν θέλω. Διακριτικά πες το μου. Δεν θέλω, σου λάσιμη τσέβη. Νευριάζω μόνο που τα σκέφτομαι. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Απλά ο κόσμος γύρω δεν ξέρει το μέσα περιβάλλον τι έχει γίνει. Να σε ρωτήσω πώς έχω βιώσει εγώ. Ναι. Αν πώς έχω μεγαλώσει, με τι συνθήκες έχω μεγαλώσει. Ναι. Όταν έγινε... Η άλλη έχει πάει το παιδί της και έχει μάθει καλλιτεχνίες. Πρέπει όλα τα παιδιά να είμαστε με το κεφάλι ψηλά. Mm-hmm. Αυτό πάλι που λένε για την Πισπυρίγκου και... Ναι, εντάξει, ναι. Γίνανε όλοι Πισπυρίγκου δηλαδή. Ποτέ δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα. Τι είστε, παιδιά μου. Όταν είδες, όταν καλύτερα είδες... να μου πάρει ο πατέρας με ένα πιστόλι και να με σκοτώσει παρά να κουμπίσει παιδί. Όταν έγινε αυτό με την Πισπυρίγκου και τη συλλάβανε. Τι σχολιάσες. Πολύ δυνατό. Τι πολύ, ναι. Να και την είχα μπροστά μου ήθελα. Τι ναι. θα έκανε. Τι δεν τη σκότωνε εκείνη την ώρα. Να πάρει ένα σφάκι στα παιδιά, να σκοτώσει τα παιδιά τη. Είπαμε, πού είμαστε. Καλύτερα να τα κλείσει ένα ίδρυμα, άμα δεν τα θες, παρά να τα σκοτώσει. Όσο καιρό ακουγότανε. Αρχικά να τονίσω κάτι ότι ακόμα και παιδί δεν μαλώνω. Ναι. ναι. Θα φωνάξω, πριν, να κουμπίσω, πριν... δεν ακουμπάω. Δεν σηκώνεις χέρι. Όχι. Με όλα αυτά που έχω ζήσει εγώ, όχι. Πριν τη συλλάβουνε την Πισπυρίγκου, τον καιρό που ακουγόντουσαν αυτές οι φήμες, εσύ τι αισθανόσουν ότι συμβαίνει με εκείνη. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Ενώ όταν συνέλαβαν... Αλλά δεν μπορούσα να έρθω και να την κατηγορήσω. Όταν δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι. Δεν μπορούσα να κατηγορήσω έναν άνθρωπο έτσι. Και τώρα που με όλα αυτά τα ιατροδικαστικά πορίσματα και τις επαναξιολογήσεις ναι. που θα γίνουν και όλα αυτά. Φάνηκε ότι κάτι έριξε στα παιδιά της, λέει. Ναι. Στη δική σου περίπτωση τώρα που περιμένουμε για κάποιες. Δικές μου έχουν βγει. Όλες. Mm-hmm. Όλες. Μετά από 1,5 χρόνο όμως. Στην κάθε μία. Ναι. Μέχρι προχτές έψαχναν το γονιδιακό με το δικηγόρο.
Τον έψαχνα, αλήθεια σου λέω, τον έψαχνα. Ναι. Καταλαβαίνεις, τον έψαχνα. Αυτό που... Το φάκελο. Δεν ήξερε το νοσοκομείο που είναι φάκελος. Αυτό που ακούστηκε κάποιοι... Εγώ έψαχνα το παιδί μου. Ναι. Ακούστηκαν κάποια σχόλια από το δικαστές ότι η πνευμονήτη θα παραπέμπει και σε ασφυκτικό θάνατο. Αυτό εσύ πώς το σχολιάζεις, πώς το εξηγείς? Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Πνευμονήτη δεν έχει κανένα από τα δικά μου το παιδί. Όχι, δεν μιλώ για τα δικά σου. Ακόμα και την αδερφή μου, δεν θέλω να μπω στη τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Ναι, όχι. Έτσι δεν θα κατηγορήσω ποτέ κανέναν. Ναι, ποτέ. Αλλά... Δεν είμαι άνθρωπος που κατηγορώ. Έτσι όπως μου το λες, με κάνεις να αισθάνομαι ότι θα υπήρχε παραμικρή πιθανότητα να έχει συμβεί κάτι με την αδερφή σου. Όχι, δεν θέλω να μπω στη τέτοια Παναγία μου. Ποιο έχει κάνει κάτι τέτοιο? Okay. Γιατί να το κάνουμε? Όχι, δεν κατηγορώ. Ήταν η πιο. Ναι, ναι. Ήταν δηλαδή ένα μικρό παιδάκι. Το είχαν όλοι ψηλά. Και ειδικά τον πατέρα μου του στήχησε πάρα πολύ, να καταλάβεις ότι σταμάτησε τη δουλειά. Μέχρι και έμφραγμα έπαθε, ακόμα τρέχουμε. Ναι. Είναι άσχημα τα πράγματα με τον παπά. Του στήχησε. Και τώρα του στήχησε αυτό με την κόνη του το δεύτερο. Που... Ήταν κάτι καλύτερο γι' αυτό. Το βλέπε συνέχεια, ερχότανε. Πολλούς θανάτους ρε γάμο το. Ναι. Πολλούς θανάτους και τους έχουν ρίξει πάνω μου. Γιατί? Νιώθεις ότι πλέον το συνέστημά σου έχει αποκοπεί τελείως? Έχω... Δεν έχω δύναμη για τίποτα. Το μόνο που βλέπω να σχολιάζει ο καθένας, εσύ φτας, τίποτα. Τι θα πεις εγώ? Κάποιος που να έρθει και να με ρωτήσει, πες μου τι έχει γίνει ή έχεις δίκιο. Δεν έχω ακούσει έναν. Ναι. Ναι. Ένας να σου πει. Α, μου είπε μία γυναίκα χτες, το έγραψε. Έχεις δίκιο, λέει, όπως θέλεις, λέει. Όλοι έχουν γίνει, λέει, κριτές. Μην δίνεις, λέει, σημασία σε κανέναν. Κόσμος είναι, λέει, θα λέει. Ναι. Από αυτούς όμως που λένε, εγώ τους είχαμε στο σπίτι μου. Εσύ? Τους είχαμε στο σπίτι μου. Λες για την περίπτωση που... Όλων. Όλος αυτός ο κύκλος που έχει βγει, δεν λέω ονόματα, ούτε κατηγορώ, αλλά όλος αυτός ο κύκλος ήταν στο σπίτι μου. Mm-hmm. Τώρα δεν τους έχει ρίξει σπίτι της. Δεν έχω κάποιο συμφέρον από εμένα. Ναι. Ειρήνη μου. Για πάμε, γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό, για πες. Ναι, τι είχε συμβεί πριν... Τι είχε συμβεί στα 8 χρόνια. Στα 8 χρόνια, το είχα σημειοθετήσει εγώ. Άκου να δεις τι γίνεται στα 8. Για πες με ενδιαφέρον. Όταν εγώ παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο και της λέω ότι έλα στο σούπερ μάρκετ γιατί με κυνηγάνε. Η μάνα μου... Τι? Δεν μπορώ να το πω. Με έγραψε. Περίμενε. Με έγραψε κανονικότατα. Εσύ είπες ότι σε κυνηγάνε, ήταν αλήθεια αυτό? Ναι, με κυνήγαγε. Ένας, μάλλον. Δεν πειράζει. Ένας αυτός, ναι. Με κυνήγαγε όντως, αλλά εγώ δεν είχα σκελετήσει κάτι. Και, δηλαδή όταν λες σε κυνήγαγε θα σε... Δεν ξέρω, παιδάκι μου, γιατί με κυνήγαγε, μικρό παιδί ήμουνα. Όχι, δεν με καταλαβες. 8 χρονών υπάρχει άνεψη σκηνοθετήσης, τώρα την απαγωγή. Ναι, παίρνεις... Από τα προχτές το έχω ακούσει και έχω τσαντιστεί. Ναι. Παίξει. Ήθελε δηλαδή να σε απαγάγει? Τι είναι απαγάγει μόνο, δεν ξέρω τι ήθελε ο άνθρωπος. Okay. Τι συνέβη όμως εκεί πέρα, επικοινώνησες με τη μαμά, τι έγινε? Τίποτα, ήρθε στην αστυνομία μετά να με πάρει. Γιατί ήμουν μικρή. Αυτοί βγάλανε εκεί απαγωγές. Με είδανε που είχα κρυφτεί μέσα σε μία αποθήκη εκεί. Πήγες, λέει, να αυτοκτονήσεις. Τι ναι. Να κάνω, λέω, να αυτοκτονήσεις. Εντάξει, δηλαδή 8 χρονών παιδί, τι άλλο θα μπορεί να σκεφτεί να κάνει? Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κάτι εκεί πέρα, απλώς. Και γιατί πήγες να κρυφτεί? Εδώ η αστυνομία με ρώτησε γιατί είχε κάτι σκηνιάκι. Εδώ πέρα κρύφτηκα, του λέω, αφού με κυνηγάει ένα τόσο ώρα. Του τράβα και τα του λέω τη κάμερα. Είχα τσαντιστεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, γιατί κανεί ποτέ δεν με ρώτησε τι έγινε. Ναι, και μάλλον ήταν στο σπίτι, κυρία. Ήρθε στην αστυνομία να με πάρει. Κύριε. Δηλαδή, λες τη μητέρα σου σε κυνηγάει κάποιο? Ναι, και μου λέει, έλα μωρέ, Ειρήνη, μου λέει, σε κυνηγάνε. Μου λέει, κεντρικός δρόμος είναι, πάρτε στα δεξιά, μου λέει, και έλα. Αυτή ήταν η απάντηση μάνας μου. Αυτή είναι η απάντηση μάνας. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ τραυματικό γεγονός. Και η αστυνομία μου μου κάνει, άλλος αστυνομικός από εκεί. Μου κάνει, γιατί ρίφτηκες εκεί, παιδάκι μου, προσπαθούσες, μου λέει, να αυτοκτονήσεις. Mm-hmm. Ορίστε, του λέω. Είχες ποτέ νιώσει την... 8 χρονών αυτοκτονήσω, τι είμαι? Όχι, δεν λέω για 8 χρονών. Λέω γενικότερα τα επόμενα χρόνια είχες στάσει σε κάποιο σημείο. Έφευγες. Ναι. Έτσι αντιδρούσες. Ναι, όταν τσακωνόμουν με τη μάνα μου. Mm-hmm. Και πήγαινε πάντα στη γιαγιά μου. Ήταν το καταφύγιο μου εκεί. Η γιαγιά μου. Κανένας άλλος. Γι' αυτό λέω ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι έχω περάσει. Γιατί λέει βγαίνει έτσι, λέει. Γιατί γελάει, γιατί κουνιέται, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Ρε άνθρωπε, όταν δεν έχεις μία μάνα σωστή. Ας τον πατέρα. Ο πατέρας είναι για να έρθει στο σπίτι, να σου φέρει να φας και να είναι δίπλα σου. Δίπλα σου πρέπει να είναι η μάνα σου. Μάλιστα. Ούτε η γιαγιά, ούτε κανένας. Η γιαγιά με μεγάλος όσο μεγάλος και είναι δίπλα μου ακόμα, φωνάς. Αλλά τι μάνα πρέπει να σε καθοδηγήσει. Τι τρόπους θα έχεις,
πώς πρέπει να συμπεριφερθείς, όταν εγώ όλα αυτά δεν τα έχω μάθει. Να κάτσω σε μία καράκλα, ωραία, και να μιλάω. Πού να ξέρω εγώ με τι τρόπο να μιλήσω σε εσένα και στον καθέναν. Πες μου κάτι. Δεν έχεις τρόπους. Πες μου κάτι. Σε όλες τις έρευνες, σε όλους τους θανάτους, σε κάλεσε αστυνομία να καταθέσεις. Πήγα, ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Σε όλους. Σε όλους. Okay. Ποτέ δεν κρύφτηκα εγώ. Δεν έχω λόγο να κρυφτώ. Και ακόμα είμαι εδώ. Και θα σε ξαναρωτήσω, σε ρώτησα και πριν, αλλά βέβαια. Θα σε ξαναρωτήσω πάλι για να είμαστε βέβαιοι για αυτό που θα μου απαντήσεις. Όχι, συνειδητά, ποτέ δεν έχω κρυφτεί. Συνειδητά επέλεξες να γίνεις μαμά. Ορίστε. Συνειδητά επέλεξες να γίνεις μαμά. Ήθελα να γίνω μαμά. Ήθελα. Τα αγαπάω πολύ τα παιδιά. Οκ. Okay. Είναι η ζωή μου τα παιδιά. Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, τι θα έκανες. Με όλα αυτά που γίνονται δεν θέλω τώρα. Τίποτα. Τώρα όχι. Δεν θα θέλω να γυρίσω. Και ποτέ δεν μαλώνω παιδί. Μόνο θα φωνάξω. Θα φωνάξω για να μάθει τρόπους. Μέχρι εκεί. Ναι. Δεν θέλω να κοπανίσω, παιδί. Δεν θέλω, γιατί αυτά που πέρασα εγώ δεν θέλω να τα ξεσπάσω άλλο, παιδί. Δεν είναι ωραίο να βαράς. Πώς θα να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχεις σκεφτεί τι μπορεί να συμβεί τις επόμενες ημέρες, γενικά λέω. Δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί, αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Ναι. Με όλους αυτούς που είναι στημένοι μόνοι τους. Ναι. Okay, Ειρήνη μου. Ένας από αυτούς δεν έχει βγει να πει αλήθεια. Ένας. Να πει όχι, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και νομίζω ότι καλύψαμε όλα τα δεδομένα. Εσύ τα κάλυψες, να δούμε ο κόσμος θα καταλάβει. Υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι δεν σε ρώτησα και θα ήθελες να μου πεις. Όχι. Είμαι εντάξει. Απλά είμαι πολύ φορτωμένη αυτές τις μέρες. Για πες μου. Είμαι πιεσμένη. Είσαι πιεσμένη. Τι νιώθεις. Κατεπίεση. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε συνέχεια της, των όσων είπατε με το Χάρη, 2-3 πράγματα. Βρίσκεται μία έρευνα σε εξέλιξη. Ψάχνουμε τώρα πάλι από την αρχή το τι έχει συμβεί και το τι έχει γίνει. Πώς νομίζεις εσύ ότι θα τελειώσει αυτή η έρευνα, σε σχέση με εσένα. Να πω ότι πιστεύω καλά. Θέλω να πιστεύω. Δηλαδή, πώς δεν υπάρχει κάτι το οποίο. Θα τελειώσει αυτή η έρευνα. Έλα μου, άμα δεν σταματήσουν τα κανάλια, δεν σταματάει τίποτα. Μιλάμε για την έρευνα που κάνουν οι αρχές. Οι αρχές. Ας αφήσουμε τα κανάλια. Πώς θα τελειώσει η έρευνα των αρχών σε σχέση με σένα. Δεν γνωρίζω. Εμένα δεν με έχουν χρειαστεί κάπου για να μπορώ να συμβώ. Εμένα δύο φορές που με χρειαστήκαν, δύο φορές πήγα. Okay. Εάν αποδειχθεί ότι, αν φανεί ότι κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις εμπλέκεται, δεν συζητάω για σένα αυτή τη στιγμή, προφανώς. Πάντα εξετάζουν σε αυτές τις περιπτώσεις το τι υπάρχει από πίσω, το background αυτού του ανθρώπου, τι ενδεχομένως έχει συμβεί στη ζωή του. Πιστεύεις ότι αν ένας άνθρωπος εμπλέκεται σε μία τέτοιου είδους ιστορία, αξίζει να του δώσουμε μία δεύτερη ευκαιρία, λαμβάνοντας υπόψη τι έχει συμβεί στη ζωή του, πώς έχει φτάσει εκεί αυτός ο άνθρωπος. Γιατί του φταίει να κάνει κάτι τέτοιο. Μπροστά. Καλύτερα να πάει να πνίγει παρά να κάνει κάτι τέτοιο. Είπαμε. Οκ. Okay. Είναι κάτι το... Τώρα να κάνεις κάτι. Και ποια νομίζεις ότι θα ήταν η τιμωρία που θα έπρεπε για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται σε μια τέτοια ιστορία. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να έρθω στη θέση τέτοιο πράγμα. Κανενός. Όπως ήρθε η κοπέλα εκείνη εκεί που είχε έρθει. Καλύτερα σου λέω να κάνεις κάτι διαφορετικό παρά να κουμπίσεις τα παιδιά σου. Έχει όχι μόνο τα παιδιά σου και κάποιον από τους γύρω σου. Δεν είναι όμορφο. Τα παιδιά είναι ζωή. Είναι ζωή πράγματι. Ωραία, έχεις κάτι να προσθέσεις σε σχέση με αυτά που σε ρώτησες? Όχι, μακάρι να βγουν αυτά τα αποτελέσματα να τελειώνουν. Αλήθεια είναι αυτό. Να. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.